Κοιτάξτε, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την καστανοπαραγωγή στην περιοχή της Αγιάς και στην ευρύτερη περιοχή στο νομό Λάρισας, αλλά κυρίως στο Δήμο Αγιάς, αφορά την προσβολή του προϊόντος, του κάστανου, από Μίκητα, ο οποίος και λόγω της υγρασίας, λόγω των καιρικών συνθήκων, αλλά και των προβλημάτων, των ζητημάτων μάλλον που προκύπτουν από την μη έγκαιρη αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος που εμφανίστηκε. Απόρρια αυτού είναι να υπάρχει απώλεια παραγωγής για τους καστανοπαραγωγούς της περιοχής. Φυσικά το προϊόν να είναι υποβαθμισμένο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, που έρχεται μάλλον και αυτό, αν θέλετε, η μειωμένη παραγωγή, να προσθεθεί στα ήδη τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν γενικά όχι μόνο η καστανοπαραγωγή, αλλά και η μελοπαραγωγή της περιοχής και όλοι οι αγρότες, με βάση το κόστος παραγωγής που έχει εκτιναχθεί και είναι στα ύψη, με βάση των χαμηλών τιμών που δεν ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής. Από εκεί και πέρα, τα ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν και οι ίδιοι με τις οικογένειές τους από το κύμα της ακρίβειας που μαστίζει και ταλανίζει την πλειοψηφία του λαού μας, των εργαζομένων αλλά και των αγροτών, από τα τεράστιο κόστος παραγωγής σε ό,τι αφορά τα αγροεφόδια, το πετρέλαιο, το ρεύμα. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο μάλιστα οι εξελίξεις προσθέσαν ακόμα ένα μπροστά στις ερωτήσεις που κάναμε και για το κάστανο αλλά και για τα μήλα. Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου να καταργηθεί η συνδεδεμένη επιδότηση για τα μήλα, τα κάστανα, τα καρύδια και τα αμύγδαλα. Βάζοντας ακόμα πιο, σφίγγοντας αν θέλετε ακόμα πιο πολύ τη θηλιά γύρω από το λαιμό των αγροτών, αφαιρώντας συνεχώς από το εισόδημά τους, οδηγώντας τους στην απόγνωση αλλά και στην αγωνία για το αν θα μείνουν να καλλιεργήσουν τα προϊόντα τους, αν θα μείνουν στην περιοχή να μπορέσουν να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Λοιπόν, το ερώτημα που βάζουμε ή τα ερωτήματα που βάζουμε είναι πρώτον, και το θέτουμε συγκεκριμένα, απώλεια εισοδήματος ή, αν θέλετε, αναπλήρωση του εισοδήματος στο 100%, αποζημίωση, αν θέλετε, όπως θέλετε πείτε το, 100% του χαμένου εισοδήματος των αγροτών. Και εδώ είναι συγκεκριμένο και το ερώτημα, αν θέλετε, και από εκεί και πέρα χρειάζονται και μια σειρά από μέτρα μέσω των υπηρεσιών, του ΕΛΓΑ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα τείνουν στην κατεύθυνση πρόληψης αλλά και παρέμβασης σε αντίστοιχα τέτοια φαινόμενα όπως αυτό με το κάστανο αλλά και τις άλλες ασθένειες. Δίνοντας δηλαδή τη δυνατότητα στους αγρότες με το επιστημονικό, το τεχνικό προσωπικό, με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και να παρεμβαίνουμε έγκαιρα σε τέτοια προβλήματα, ώστε να μην υπάρχουν απώλειες αφενός μέσα στην παραγωγή, κατ' επέκταση τεράστιες απώλειες και στο εισόδημα των αγροτών παραγωγών. Να ξεκινήσουμε από ένα δεδομένο και θέλω να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα που έδωσε ο συνάδελφος. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς με το κάστανο υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό μια αναδυόμενη μυκητολογική ασθένεια που τα τελευταία χρόνια προκαλεί σοβαρές ζημίες στην παραγωγή του κάστανου διεθνώς. Και δυστυχώς συμπεριλαμβανομένης και τη χώρα μας και μάλιστα σε αρκετές περιοχές πέρα από την περιοχή της Αγιάς, στη Λάρισα, έχουμε πλέον παρατηρούμε τέτοιο φαινόμενο και στους καστανοπαραγωγούς της Πιερίας. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι μόνο οι δύο αυτές περιοχές. Το πρώτο που πρέπει κάποιος να κάνει σε μια τέτοια περίπτωση, πριν πάμε στο ζήτημα της απώλειας εισοδήματος, απόλυτα κατανοητό, είναι να δούμε με ποιον τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτός ο Μίκητας της φαιάς σύψης της καστανιάς, όπως έχει καθιερωθεί επιστημονικά. Και βεβαίως ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί κάτι τέτοιο είναι μέσα από το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο της χώρας μας, αλλά και από την συνέργεια του Ελγό Δήμητρα, οι οποίοι έχουν
τα επιστημονικά δεδομένα, έχουν τα επιστημονικά εργαλεία τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν και τις δυνατότητες της έρευνας, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε μια οριστική λύση του ζητήματος αυτού. Γιατί οφείλω να πω εδώ το εξής, ότι οι μελέτες έχουν δείξει ότι η ασθένεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με χημικά μέσα, λόγω της ενδοφυτικής φύσης του μύκητα. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση θα πρέπει να εντάσσονται σε μια στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης εκείνων των παραγόντων, βιωτικών και αβιωτικών, που συμβάλλουν στην εμφάνιση και εξάπλωση της ασθένειας σε μια περιοχή. Η συγκεκριμένη ασθένεια είναι το αποτέλεσμα συνέργειας περισσότερων του ενός βιωτικών και αβιωτικών παραγόντων, συμπεριλαμβανόμενης της κλιματικής αλλαγής. Και ότι, όπως λέει το Μπενάκιο, θεωρούμε ότι για την εισβάθος μελέτη της ασθένειας απαιτείται η συνεργασία επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων και πιο συγκεκριμένα μυκητολόγων, επιδημιολόγων, εντομολόγων και ειδικών στην επίδραση των κλιματολογικών συνθηκών στη φυσιολογία των φυτών. Αυτό, κύριε Πρόεδρε, το αναφέρω μόνο και μόνο για να γίνει κατανοητή η πολυπλοκότητα του ζητήματος και η δυσκολία αντιμετώπισης του, στην οποία όμως ήδη έχουμε προχωρήσει σε σχετικές μελέτες. Και τον Μπενάκιο και ο Λιγό Δήμητρα είναι σε ετοιμότητα για να συνεργαστεί με τον Μπενάκιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, το οποίο σίγουρα, και οφείλω να το πω, δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα έχουμε την ίαση του φαινομένου αύριο. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος. Εμείς λοιπόν οφείλουμε ως πολιτεία, παρόλο που πολύ σωστά το είπε ο συνάδελφος, στον κανονισμό φυτικής προστασίας του ΕΛΓΑ δεν συμπεριλαμβάνεται το συγκεκριμένο φαινόμενο, οφείλουμε να προστατεύσουμε το εισόδημα των αγροτών οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν αυτό το μεγάλο ζήτημα, όπως άλλωστε το έχουμε κάνει σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Και στην δευτερολογία μου θα αναφέρω συγκεκριμένες πρωτοβουλίες του Υπουργείου για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού. Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε σε κάποιους σχεδιασμούς. Αναφερθήκατε στον Μπενάκιο, στον Ελγό, Δήμητρα κτλ. Εδώ αυτό που επιβάλλεται τώρα είναι ένα συγκεκριμένο σχεδιασμός. Χρονοδιάγραμμα και φυσικά δράση. Από τους επιστήμονες, από το τεχνικό προσωπικό και από εκεί και πέρα η πολιτεία, το κράτος, πώς θα συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση. Μέσω των επιστημόνων, μέσω της διάθεσης δηλαδή επιστημόνων, μέσω της διάθεσης όλων των απαραίτητων τέλος πάντων όλο το απαραίτητο έμψυχο δυναμικό που θα χρειαστεί προκειμένου να γίνουν οι αντίστοιχες παρεμβάσεις στην κατεύθυνση αντιμετώπισης του προβλήματος. Το δεύτερο έχει να κάνει με το πόσο και σε ποιο ποσοστό, εμείς λέμε στο 100%, για όσο χρειαστεί, για όσο διάστημα χρειαστεί, διότι όπως ακούσαμε, είπατε και εσείς, αυτό που ξέρουμε τέλος πάντων ή ακούμε μπορεί να είναι μια χρονοβόρος διαδικασία ενδεχομένως η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Λοιπόν, για όσο διάστημα χρειαστεί, ούτως ώστε να επανέλθει πάλι η παραγωγή στα αναμενόμενα ποσοστά της, να μπορούν οι παραγωγοί να έχουν την κρατική στήριξη από στο εισόδημά τους, το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν πρέπει να είναι κάτω από το 100% του ετήσιου εισοδήματος που είχαν από την πώληση του προϊόντος, από την παραγωγή του κάστρου. Και το δεύτερο που θα ήθελα να πιάσετε όντως στη δευτερολογία με βάση και την εξέλιξη αυτή, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, είναι αυτό που αφορά όχι μόνο τα μήλα, αφορά δηλαδή αυτό της κατάργησης για την περιοχή της Αγιάς, τη συνδεδεμένη ενίσχυση που αφορά βεβαίως τα μήλα, αφορά όμως και τα κάστανα, όπως τα καρύδια, τα αμύγδαλα. Και δεν το βάζουμε αντιπαραθετικά με άλλες περιοχές που διατηρείται, διότι ήταν η συνδεδεμένη ενίσχυση, δόθηκε ως αναπλήρωση μέρους, ψίχουλα λέμε εμείς, των συνεπειών από τις πολιτικές αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κυβερνήσεων έως τώρα στο εμπάργο στη Ρωσία. Από το 2014. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και στην πρωτολογία, υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα με το κόστος παραγωγής, την τιμή του προϊόντος, την εσχροκέρδεια που με τις πλάτες όλων των κυβερνήσεων, με τα ποιητές, με τα πολιτές, φτάνουν την τιμή των προϊόντων, των αγροτικών προϊόντων, να είναι 4, 5 και 6 φορές, για παράδειγμα στο μήλο είναι 6 με 10 φορές πάνω στο ράφι για τον καταναλωτή, η τιμή του μήλου.
για την οποία η σκροκέρδεια ούτε εσείς σαν κυβέρνηση, αλλά ούτε και καμία άλλη κυβέρνηση δεν κάνετε κάτι. Δεν κάνανε και δεν κάνετε κι εσείς κάτι. Άρα λοιπόν εμείς επιμένουμε, πέρα λοιπόν από όλα αυτά τα απαραίτητα, τα αναγκαία μέτρα που θα πρέπει να πάρθουν για την αντιμετώπιση με ευθύνη του κράτους, το ίδιο το κράτος δηλαδή να συμβάλλει και οικονομικά, να προσλάβει επιστήμονες, τεχνικούς, όλο το απαραίτητο εκείνο προσωπικό τους ώστε να δράσει στην περιοχή και όχι μόνο, ενδεχομένως και σε άλλες περιοχές, τους ώστε ο αγρότης να μην βάλει ούτε ένα ευρώ από την τσέπη του. Γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο προοπτικά. Και το δεύτερο είναι η 100% αναπλήρωση του εισοδήματος. Αυτό είναι τα ελάχιστα για να μπορέσουν να παραμείνουν στα χωράφια τους και να καλλιεργήσουν, κύριε Υπουργέ, και τα ξέρετε πολύ καλά αυτά. Τα ξέρετε, τα έχουμε συζητήσει επανειλημμένως και με επίκαιρες ερωτήσεις, αλλά το ζήτημα είναι ότι μία πληγή διαδέχεται την άλλη και φυσικά εδώ υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και της παρούσας κυβέρνησης όπως και των προηγούμενων που οδηγούν μαθηματικά τον αγροτικό πληθυσμό της χώρας μας, τους βιοπαλλεστές αγρότες, στο ξεκλήρισμα. Με τις πολιτικές φυσικά που εφαρμόζουν Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πολιτικές που προωθούνται μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής. Άρα λοιπόν χρειάζονται μέτρα ουσιαστικά, κύριε Υπουργέ, και φυσικά τα λεφτά υπάρχουν. Ας χάσουν μερικά οι εφοπλιστές και οι βιομηχανοί που τους έχετε μπουκώσει και εσείς, όπως και οι προηγούμενοι, με δισεκατομμύρια. Πάρτε από αυτούς και δώστε στους αγρότες. Και όχι αυτά τα ψίχουλα που κατά περιόδους δίνετε και ξαναδίνετε ή προσπαθείτε να ισορροπήσετε τη φτώχεια και τη μιζέρια των αγροτών. Λίγο προς αποκατάσταση των ζητημάτων και προς ενημέρωση του κόσμου. Πρώτον, ο ΕΛΓΑ πραγματικά έχει σταθεί όλο αυτό το διάστημα πολύ σημαντικά στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας. Από τον Ιανουάριο του 2021 μέχρι σήμερα έχουν δοθεί από τον ΕΛΓΑ αποζημιώσεις για ζημίες ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο ποσό που δόθηκε σε ίδια περίοδο οποτεδήποτε ιστορικά, στην ιστορία του ΕΛΓΑ. Κατανοούμε όλοι τα πολύ σημαντικά φαινόμενα, τα οποία είτε λόγω της κλιματικής αλλαγής, είτε λόγω πολλών άλλων ζητημάτων έχουν δημιουργήσει πραγματικά προβλήματα στους αγρότες μας, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε πραγματικά ότι ο ΕΛΓΑ, ενώ οι εισφορές των αγροτών υπολείπονται πολύ του ποσού το οποίο ανέφερα, χρησιμοποιώντας χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού, έχει κατορθώσει και έχει σταθεί δίπλα στους αγρότες όλη αυτή την περίοδο. Το ίδιο προσπαθεί να κάνει και το Υπουργείο με όποια άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία διαθέτει, ακριβώς για την κάλυψη της απώλειας εισοδήματος σε όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, αν και όπως σας είπα, ο ΕΛΓΑ ακόμα και σε παρόμοιες περιπτώσεις κινήθηκε οριακά και μπόρεσε να πληρώσει τους αγρότες μας. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο σε σχέση με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, κύριε συνάδελφε. Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, οι οποίες προτάθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση, όπως είχε ήδη με το στρατηγικό σχέδιο γίνει από το φθινόπωρο του 2021, και στις οποίες προσθέθηκαν δύο ακόμη στην πορεία, μάλλον μία ακόμα, είχαν προσθεθεί οι 19 που ξέραμε, το μαλακό σιτάρι, στο οποίο έπρεπε να μειώσουμε την εξάρτηση της χώρας, και ο αραβόστος, στον οποίο έπρεπε να γίνει το ίδιο, δηλαδή να δώσουμε κίνητρα για αυτά τις δύο καλλιέργειες, μαλακού σιταριού και αραβόστου, για να μειώσουμε την εξάρτηση της χώρας και να έχουμε όσο φτηνότερες ζωοτροφές γίνεται, είναι αυτές που εγκρίνονται ή δεν εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί λοιπόν, με βάση τα κριτήρια που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει, απορρίφθηκαν κάποιες από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις που είχαν ζητηθεί από το Υπουργείο. Δεν ήταν απόφαση του Υπουργείου μας. Το Υπουργείο μας έστειλε 21 προτάσεις, δεν γίνανε δεκτές όλες. Οι δύο που προσθέθηκαν, σας είπα ποιες είναι, σε σχέση με τις παλιότερες, το μαλακό σιτάρι και ο αραβόστος. Όμως αυτό είναι κάτι το οποίο μέσα στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας που θέτει πλέον το νέο καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων, αλλά και της βιοσεξάρτησης χώρας, μπορεί να έχουμε την απόφαση για τις συνδεδεμένες των συγκεκριμένων προϊόντων, όμως προσπαθούμε με κάθε άλλο τρόπο να στηρίξουμε τις συγκεκριμένες καλλιέργειες. Ωραία.
Παρακαλώ. Πάμε. Ακούστε λίγο. Ξέρετε συνεχίστε πάρα πολύ και... καλά. Να σας το πω για να είναι απόλυτο ξεκάθαρο, κύριε συνάδελφε. Αυτά, ό,τι υπήρχε παλιά στις συνδεδεμένες, ζητήθηκε και με το στρατηγικό σχέδιο του Νοεμβρίου του 2021. Προσθέθηκαν τα δύο προϊόντα που σας είπα. Όμως συνολικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω των νέων δεδομένων που δημιουργήθηκαν και επιδιώκοντας να μειωθεί η εξάρτηση της χώρας σε συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία τα εισάγουμε, όπως είναι το μαλακό στάρι, όπως είναι ο αραβόστος, αλλά ταυτόχρονα μπουν κάποιοι κανόνες σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα προϊόντων τα οποία εξάγονται, τα οποία έχουν εξαγωγική δραστηριότητα, έχουν πλέον εξαγωγική κατεύθυνση, την έχουν πάρει, έγιναν κάποιες αναθεωρήσεις οι οποίες αφορούν όλα τα προϊόντα όλων των κρατών μελών, μέσα στα οποία δυστυχώς και της χώρας μας. Να πω εδώ το εξής σε σχέση με τις εξαγωγές των μήλων. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για τους παραγωγούς των μήλων. Πιστεύουμε ότι τελευταία έχει αρχίσει λίγο και διορθώνεται, καθώς με τη βοήθεια και του Υπουργείου Εξωτερικών βρέθηκαν εναλλακτικές αγορές, στις οποίες είχαμε συγκεκριμένες σοβαρές εξαγωγές. Να σημειώσω εδώ ότι πέρσι, από 1 Ιουλίου μέχρι 7 Οκτωβρίου, οι εξαγωγές μήλων συνολικά στη χώρα ήταν 18.242 τόνοι. Αυτό μάλλον φέτος, πέρσι ήταν 19.752 τόνοι το ίδιο διάστημα. 1,5 εκατομμύριο, δηλαδή 1.500 μάλλον τόνοι περισσότεροι. Βλέπετε ότι καταβάλλεται μια προσπάθεια σε όλα τα πεδία. Οι εναλλακτικές αγορές στις οποίες προωθήθηκαν τα μήλα είναι αγορές οι οποίες βρέθηκαν με τη βοήθεια και τη συνδρομή και του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο το δικό μας. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι μια εύκολη χρονιά, λόγω και της ενεργειακής κρίσης, πολύ σωστά το αναφέρατε, και αυτό που έρχομαι σήμερα να επαναλάβω εδώ είναι ότι την απώλεια εισοδήματος των καστανοπαραγωγών, όπως και κάθε άλλης καλλιέργειας, στην οποία υπάρχουν πραγματικά λόγοι που δεν μπορούσαν να τους διαχειριστούν οι ίδιοι οι αγρότες μας, λόγοι οι οποίοι αντικειμενικά ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστούν, όπως εδώ αυτή η μυτικολογική ασθένεια, η οποία διεθνώς δημιουργεί πρόβλημα στο κάστανο, θα έρθει το Υπουργείο με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει και θα προσπαθήσει να καλύψει όσο μεγαλύτερο μέρος της απώλειας εισοδήματος των καστανοπαραγωγών, αυτή προσδιοριστεί το επόμενο διάστημα, γιατί ξέρουμε ότι αυτή είναι η περίοδος για το κάστανο, της συγκομιδής και της πώλησης του κάστανου. Καμία παραγωγική προσπάθεια στη χώρα δεν την αφήσαμε αβοήθητη, είτε απέναντι στα καιρικά φαινόμενα, είτε απέναντι στην εμφάνιση τέτοιων στοιχείων, τα οποία πραγματικά κάνουν δύσκολη την καλλιέργεια. Στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα, το στηρίζουμε με συγκεκριμένα ποσά, με συγκεκριμένο τρόπο, με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ως κατάληξη της τοποθέτησής μου, κύριε Πρόεδρε, αυτό που έχω να πω, ειδικά για τους καστανοπαραγωγούς, όχι μόνο της Λάρισας, όλης της χώρας που αντιμετωπίζουν αυτή την ασθένεια, το κράτος, η πολιτεία, το Υπουργείο θα συνδράμει στην κάλυψη της απώλειας του εισοδήματός τους.